Πρεμιέρα σήμερα για τα νέα μέτρα. Δεν μπορούμε να κάνουμε ελέγχους στις εκκλησίες, υποστηρίζει η Ιερά Σύνοδος. Νέα καταγγελία για ξυλοδαρμό σε σχολείο. 5 ανήλικες επιτέθηκαν σε 16χρονη. Μέτρα μπόνους της κυβέρνησης σε υγειονομικούς και συνταξιούχους. Πότε θα καταβληθεί η ενίσχυση? Στα βασικά ρεπορτάζ της ημέρας, ο Άρης Λάμπος, ο Κωνσταντίνος Γεώργιζας και ο Πέτρος Μποτσαράκος. Και τώρα, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΤΑΡ, με τη Μάρα Ζαχαρέα. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σοκαριστική είναι η σημερινή επιδημιολογική εικόνα της χώρας, με τους νεκρούς να ξεπερνούν τους 100 και τα νοσοκομεία σε Θεσσαλία και Μακεδονία να ξεπερνούν τα όρια τους. Μπροστά σε αυτή την κατάσταση, κυβέρνηση και ειδικοί επεξεργάζονται πλάν B για να αντιμετωπιστεί η κατάσταση. Θα συνδεθούμε αμέσως με την Κατερίνα Παπακοστοπούλου και τον Πέτρο Μποτσαράκο. Κατερίνα, πρώτα εσύ για να μας δώσεις τα στοιχεία. Καλησπέρα σας. Η εβδομάδα ξεκίνησε δυστυχώς πολύ άσχημα. Σήμερα καταγράφονται 7.287 νέα κρούσματα στη χώρα μας και 105 θάνατοι. Ένας αριθμός που μας προκαλεί σφίξιμο στο στομάχι. Δυστυχώς ξεπεράσαμε και τους 600 διασωληνωμένους στις μονάδες. Για την ακρίβεια, αυτή τη στιγμή δίνουν μάχη στην εντατική 608 διασωληνωμένοι. Οι 503 από αυτούς είναι ανεμβολίαστοι. Από τα σημερινά κρούσματα, τα 1.711 εντοπίζονται στην Αττική και τα 1.149 στη Θεσσαλονίκη. Όμως ο αριθμός των θανάτων μας σοκάρει όλους. Από την 1η Σεπτεμβρίου του 2021 μέχρι σήμερα έχουν χάσει τη ζωή τους 3.763 άτομα. Σαν να λέμε, Μάρα, ότι ξεκληρίστηκε ένα ολόκληρο νησί όπως η Σαμοθράκη. Ευχαριστώ, Κατερίνα. Ο καθηγητής πνευμονολογίας Κωνσταντίνος Γουργουλιάνης, μιλώντας στο ΣΤΑΡ και την Ανασανοζίδου, προβλέπει πως μέχρι τα Χριστούγεννα 3.000 συνάνθρωποι μας θα χάσουν τη ζωή τους. Το τελευταίο διάστημα έχουμε επιλέξει, λόγω του ότι δεν έχουμε εμβολιαστεί, να ανοσοποιηθούμε από τη φυσική νόσο. Επειδή η λίμωξη υπάρχει μέσα στις οικογένειές μας, μέσα στις οικογένειες όλων, αυτό που θα συμβεί είναι ότι θα μολυνθούν σχεδόν όλοι οι άνθρωποι που έχουν εκτεθεί, με αποτέλεσμα να χαθούν αρκετοί άνθρωποι. Με απλά μαθηματικά, πεθαίνουν, χάνονται κάθε μέρα 50 με 60 άνθρωποι επί 50-60 μέρες που κρατάει αυτό το κύμα. Φτάνουμε πολύ εύκολα σε ένα αριθμό δυστυχώς 3.000 ανθρώπων που θα χάσουν τη ζωή τους μέχρι τα Χριστούγεννα. Μέσα σε αυτό το κλίμα η κυβέρνηση σχεδιάζει και νέο πακέτο μέτρων με στόχο τους ανεμβολίες τους, εφόσον η κατάσταση δεν ελεγχθεί τις προσεχείς εβδομάδες. Ο Πέτρος Μποτσαράκος μας δίνει τις αποκαλυπτικές πληροφορίες. Η κυβέρνηση έχει υπόψη της δύο πιθανά σενάρια: να κορυφωθεί η πανδημία αρχές Δεκεμβρίου και το πιο κακό σενάριο να κορυφωθεί μετά τα Χριστούγεννα. Έχει και δύο γραμμές άμυνας στην προσπάθεια να αποφύγει ένα γενικό lockdown, επιβάλλοντας νέους περιορισμούς σε ανεμβολία τους, αν ως την επόμενη εβδομάδα διαφανεί ο κίνδυνος να συνεχιστεί η κλιμάκωση της πανδημίας με βάση το κακό σενάριο. Σε πρώτη φάση θα συζητηθεί ο αποκλεισμός των ανεμβολίαστων και από τους μεικτούς χώρους εστίασης, δηλαδή θα τους επιτρέπεται μόνο take away, και αποκλεισμός των ανεμβολίαστων από τις αγορές εντός των εμπορικών καταστημάτων, δηλαδή μόνο click away. Στο τραπέζι, αν χρειαστεί, θα μπει και το rapid test για ανεμβολία στα σούπερ μάρκετ, αλλά αυτό, όπως μας λένε, θα είναι το τελευταίο μέτρο που θα επιλεγεί. Η εβδομάδα που διανύουμε θεωρείται κομβική και υπάρχει ελπίδα ότι τα μέτρα σε συνδυασμό με τους εμβολιασμούς θα δουλέψουν. Εκτιμάται ότι οι πρώτες δόσεις από 6,9 εκατομμύρια θα φτάσουν αρχές Δεκεμβρίου τα 7,4 εκατομμύρια. Ενώ έχει συζητηθεί και ένα κίνητρο για όσους είναι άνω των 60 ετών και κάνουν την τρίτη δόση. Η μείωση της συμμετοχής τους στη φαρμακευτική δαπάνη. Μακάρι να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Πέτρο, ευχαριστώ.